Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, συστάθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Ολομέλεια, το ΔΣ του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν περάσει 6 μήνες, αλλά ο διαγωνισμός δεν έχει πραγματοποιηθεί. Εμβρόντιτη, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί παλινοδίες που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογίες για την καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας μελών της διοίκησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μέσω δηλώσεων, είτε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν για τη συντάκτηση τους, πρόβλημα που λύθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, είτε ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και το προσωπικό ώστε να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου σε Κυριακάτικη Εφημερίδα. Παρατηρούμε πως παρατείνεται το καθεστώς ανομίας λόγω της μη εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει έλλειμμα στην αξιοπιστία της ενημέρωσης, έλλειμμα δημοκρατίας και έλλειμμα στα οικονομικά του δημοσίου. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, ερωτάστε αν έχετε ενημέρωση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το πότε υπολογίζει ότι θα αρθούν τα εμπόδια ώστε να πραγματοποιηθεί ο εν λόγω διαγωνισμός. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός. Λέτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Σκουρουλιάκη, νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς καλά και το σώμα και όπως έχω επαναλάβει επανειλημμένα ότι το πρώτο στο καθήκον το δικό μας είναι η τήρηση του συντάγματος. Και η τήρηση του συντάγματος επιβάλλει αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών η οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Τον περασμένο Γενάρη που δημοσιεύτηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία κατά τη γνώμη μας ακατανόητα δεν επικύρωσε τον διαγωνισμό ο οποίος είχε ήδη διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, η ίδια αυτή απόφαση εμπεριέχει και δύο εκπλήξεις για τους πολέμιους της αδειοδότησης και τους οπαδούς της ασυδοσίας στο τηλεοπτικό τοπίο. Η πρώτη έκπληξη ήταν ότι επαναλάμβανε αυτή η απόφαση η επίμαχη το γεγονός ότι το καθεστώς λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών άνευ αδείας αντίκειται στο Σύνταγμα. Για τους γνωρίζοντες βέβαια αυτό δεν ήταν κάποια νομική έκπληξη, ακριβώς διότι ήταν μια πάγια θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ήταν διατυπωμένη σε πάρα πολλές ευκαιρίες και προηγούμενες αποφάσεις. Το δεύτερο που είχε η ίδια απόφαση, στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, ήταν η διατύπωση ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στην προηγούμενη του σύνθεση δεν ήταν νόμιμη η προηγούμενη του σύνθεση. Αυτή η διατύπωση ακριβώς δικαιώνει και εκ των υστέρων, διότι τότε είχε γίνει και πάρα πολύ θόρυβος και είχαν ακουστεί και σε αυτήν εδώ μέσα την αίθουσα πάρα πολύ ακραίοι χαρακτηρισμοί και για την κυβέρνηση και για μένα προσωπικά, δικαιώνει τη θέση και την πράξη της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την πάυση βεβαίως των μελών των οποίων η θητεία είχε προπολού λήξει. Τώρα, σε σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή, το Υπουργείο μας έχει από την πρώτη στιγμή παραδώσει στην ηγεσία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ό,τι απαιτείται, ούτως ώστε η ανεξάρτητη αρχή να διεξάγει το διαγωνισμό. Θέλω με την ευκαιρία της ερώτησής σας να υπογραμμίσω το εξής. Είπατε ότι τον διαγωνισμό τον έκανε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Μία πιο ακριβής διατύπωση θα ήταν ότι ο διαγωνισμός έγινε στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Διότι για να διεξαχθεί αυτός ο διαγωνισμός αξιοποιήθηκαν άξια στελέχη της δημόσιας διοίκησης τα οποία δεν ήταν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Και έρχομαι λοιπόν να πω ότι εδώ δεν προϋποτίθεται η ανάπτυξη δυνατοτήτων από το ίδιο το ΕΣΟΥΡΟΥ για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Εμείς για να διεξάγουμε τη δημοπρασία και για να τη σχεδιάσουμε απευθυνθήκαμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στους ανθρώπους δηλαδή που μελετούν τη θεωρία των δημοπρασιών, στους καθηγητές της χώρας οι οποίοι είναι ειδικοί στο θέμα. Δεν πήγαμε να ανακαλύψουμε την Αμερική. Έχουμε παραδώσει λοιπόν αυτή τη μελέτη
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε παραδώσει λοιπόν αυτή τη μελέτη. Έχουμε παραδώσει από την εταιρεία Deloitte την σχετική μελέτη για τον προσδιορισμό της ελάχιστης τιμής ακίνησης. Έχουμε παραδώσει τις οδηγίες για τη δημοπρασία όπως τις παρέλαβαν τις οδηγίες οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Έχουμε παραδώσει το υλικό εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και βεβαίως έχουμε παραδώσει και την προσκευαστική εμπειρογνωμοσύνη για τη δημοκράτηση αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Δεύτερον, έχουμε παραδώσει το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο έχω και σε άλλη την ευκαιρία τη δυνατότητα να επαναλάβω, το οποίο επιτρέπει στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, από όπου και αν βρίσκονται, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μεταδιδόμενο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Όπου και αν βρίσκονται. Από το κινητό του δηλαδή, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ανά πάσα στιγμή, παντού στην Ιφίλιο, μπορούν να παραλάβουν ένα απόσπασμα για το οποίο θα κληθούν ενδεχομένως να κρίνουν εάν πρέπει να προβούν στην διαδικασία των κυρώσεων και των σχετικών προβλεπομένων. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσω ότι τα στελέχη του Υπουργείου μας βρίσκονται σε διαρκή επαφή και ήδη έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την αύξηση του προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όπως αναφέρατε και σας, έχει ψηφιστεί από τη Βουλή σχετική τροπολογία η οποία επιτρέπει αύξηση των αμοιβών των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και εν ολίγης νομίζω ότι υπάρχουν τα πάντα στη θέση τους για να διεξαχθεί αυτός ο διαγωνισμός. Και αν θέλω με την ευκαιρία της ερώτησης να στείλω ένα μήνυμα, είναι ότι τα πάντα είναι έτοιμα, ξεκινήστε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δικαιολογίες. Εμείς δεν παριστάναμε τους μαθηματικούς ή τους ειδικούς στην πληροφορική ή τους ειδικούς στον διαγωνισμό για να διεξάγουμε το διαγωνισμό. Απευθυνθήκαμε στους ειδικούς με απόλυτη εμπιστοσύνη στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και στους επιστήμονες οι οποίοι υπηρετούν την επιστήμη η οποία θα μπορούσε, ας πούμε, να βοηθήσει και στην διεξαγωγή του διαγωνισμού. Κύριε Σκορουλιάκο, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να εφαρμόζονται όλες και δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται à la carte. Δεν υπάρχουν αποφάσεις που βολεύουν κάποιους και κάποιες άλλες που δεν τους βολεύουν. Άρα λοιπόν, εάν σεβόμαστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει να τις σεβαστούμε και εδώ. Θέλω να σημειώσω ότι δεν φαντάζομαι ότι χρειάζεται ένας ολόκληρος μηχανισμός μονίμων υπαλλήλων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα ασχοληθεί με την αδειοδότηση, γιατί θα είναι πολυπληθές αυτή η ομάδα θα είναι πολυπληθής και δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Πάρα πολύ σωστά είπατε ότι απευθυνθήκατε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, απευθυνθήκατε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και θέλω να σημειώσω ότι στο δημόσιο τομέα υπάρχουν πάρα πολλοί λειτουργοί, καταρτισμένοι, άξιοι, αποτελεσματικοί και καλόν θα είναι πραγματικά να τους χρησιμοποιούμε. Αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω και για κάτι ακόμα. Δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε. Αλλάζει το τοπίο το τηλεοπτικό. Συμβαίνει τίποτα. Εμείς ξέραμε ότι μέχρι τώρα η ΕΡΤ μόνο εξέπεμπε από διαφορετικούς διάβλους. 1, 2, 3 και υψηλής ευκρίνειας. Αυτό το λέω γιατί υπήρξε ιδιωτικό σταθμός, συγκεκριμένα ο Sky στις 7 Πέμπτου, ο οποίος μετέδιδε διαφορετικό πρόγραμμα από δύο διαφορετικές συχνότητες. Από τη συχνότητά του ψυχαγωγικό πρόγραμμα με το Survivor και από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού Action 24 τοπικής εμβέλειας με το λογότυπο και των δύο καναλιών. Μετά πρόγραμμα ενημερωτικό live για τις εκλογές στη Γαλλία. Έχει συμβεί κάποια αλλαγή που δεν το ξέρουμε? Μπορούν να συμβούν έτσι αυτονόητα αυτές οι αλλαγές? Είναι σύνομο αυτό? Έχει ενημερωθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ, ήταν σε γνώση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μιας τέτοιας δράσης?
Τι συμβαίνει, μπορεί έτσι να αλλάζουν μαγικά τα καντράν, οι οθόνες, να εκπέμπει ο καθένας από όπου θέλει χωρίς να ενημερώνει κανέναν, εκτός αν είχε ενημερωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και είχε δώσει άδεια και αυτό είναι σύνομο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουρουλιάκο. Κύριε Παπά, έχετε το λόγο. Κύριε Σκουρουλιάκο, κοιτάξτε, σε σχέση με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο, να υπογραμμίσω ξανά για άλλη μια φορά ότι και εμείς απευθυνθήκαμε στους ειδικούς, το Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό σχεδίασε τη Δημοκρασία, η εταιρεία ιδιωτική που διεξάγει τις εκλογές στην Ελλάδα, τις εθνικές εκλογές και τις άλλες, ανέπτυξε το λογισμικό. Τα στελέχη της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που έχουν κάνει και άλλους διαγωνισμούς συνέβαλαν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και συνεπώς δεν κληθήκαμε εκ νέου να εφεύρουμε τον τροχό. Δεν καλούνται να εφεύρουν εκ νέου τον τροχό και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και βεβαίως όπως και εσείς, όπως και εγώ και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έχουν τις σχετικές πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες εάν δεν τηρούν τα καθήκοντά τους, τους νόμους και το Σύνταγμα. Τώρα, αναφερθήκατε σε ένα περιστατικό ταυτόχρονης μετάδοσης προγράμματος ενός τηλεοπτικού σταθμού από δύο κανάλια. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να θυμίσω ότι ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός ο Sky είχε, ας το πούμε έτσι λίγο απλά και λαϊκά, κλέψει εκκλησία. Τι εννοούμε κλέψει εκκλησία? Είχε μεταδώσει την λειτουργία των εορτασμών της Παναγίας το 15 Αύγουστο υποκλέπτοντας το σήμα της ΕΡΤ. Και μάλιστα τότε υπήρχαν και κάποια τραγελαφικά έτσι, σημεία στη μετάδοση, διότι η τεχνική του σταθμού προφανώς δεν προλάβανε να προσαρμόσουν την εικόνα και το σήμα της ΕΡΤ εμφανίζονταν κάθε τόσο να το μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΧΑΙ. Πρέπει να σας πω βεβαίως ευθαρσώς ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα για παράλληλη μετάδοση δύο διαφορετικών προγραμμάτων ενός τηλεοπτικού σταθμού μέσω δύο διαφορετικών συγχωτήτων της Digia. Και σε κάθε περίπτωση βεβαίως η συγκεκριμένη ενέργεια δεν γνωρίζουμε και δεν μπορεί να αποτελούσε πώληση προγράμματος διότι αναμεταδόθηκε από το στούντιο του Sky σε ζωντανή μετάδοση και με το λογότυπό του. Δεν μπορεί επίσης η συγκεκριμένη ενέργεια να μπει υπό την ομπρέλα και τον τίτλο και τη λογική της δικτύωσης η οποία υπάρχει στο νόμο 4339 και υπήρχε και στον προηγούμενο νόμο το λεγόμενο νόμο Ρουσόπουλου διότι η δικτύωση επιτρέπεται μεταξύ μόνο περιφερειακών σταθμών δηλαδή περιφερειακό σταθμός με περιφερειακό σταθμό μπορούν να έχουν μια συνεργασία και μια ανταλλαγή προγράμματος και βεβαίως νομίζω ότι για να μην μασάμε τα λόγια μας, εδώ περιμένουμε και εμείς και νομίζω και ο κάθε Έλληνας πολίτης το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να λάβει τα μέτρα του και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας την οποία είναι και ο ρόλος του να διαφυλάσσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και συνεχίζουμε με την αριθμό 800.